βιστών της λογοκρισίας, αναγκάζεται να κλείσει την εταιρεία του και συμφωνεί με τη Μίνος, το νέο δισκογραφικό οργανισμό συμφερόντων των Μίνωα και Μάκη Μάτσα, που έχει διαδεχτεί την Οντεόν, την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Στάνταρ. Ταυτόχρονα υπογράφει μαζί της σύμβαση συνεργασίας τετραετούς διάρκειας. Στα βράχια της Πειραϊκής κοιμάτος Τέλειος ο Μπεκρής. Κοιμάται κι ονειρεύεται πως την αυγή παντρεύεται. Παντρεύεται με τη μικρή που τον κατά. Τα γεγονότα του τελευταίου καιρού ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις σχέσεις του με τη νέα εταιρεία και ο Στέλιος Καζαντζίδης, χωρίς ποτέ να εκμυστηρευτεί την αιτία, διακόπτει κάθε επαφή με τη Μίνος και αρχίζει να ηχογραφεί τραγούδια για λογαριασμό της Φίλιπς, στην οποία ανήκει και η Μαρινέλα, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Η Μίνος, η οποία δεν φαίνεται διατεθειμένη να ανεχτεί παραβίαση της συμφωνίας, επιστρατεύει το ευνοϊκό για αυτήν νομικό οπλοστάσιο και τον υποχρεώνει να επιστρέψει. Κάποτε είχα σκεφτεί να κάνω μια εταιρεία παραγωγής δίσκων. Μήπως κατάφερνα να ξεφύγω από τα πλοκάμια των εταιριών. Όμως, στον τόπο αυτόν είναι πάρα πολύ δύσκολο οι αδύνατοι να βοηθούνται και να νικήσουν τους ισχυρούς. Οι άνθρωποι αυτοί, δηλαδή οι εταιρείες, είχαν όλα τα μέσα να με πολεμήσουν. Μολονότι το κλίμα των ημερών δεν είναι το καλύτερο, ο Στέλιος Καζαντζίδης συνεχίζει να προσφέρει στους πολυπληθείς θαυμαστές του εξαίρετες ερμηνείες και κάθε τραγούδι του εκπέμπει μηνύματα ανθρωπιάς και αγάπης. Στερνή μου χαρά, αντίο, αντίο, έχε γεια. Κι αν τώρα πονάω, τα λάθη σου ξεχνάω κι ας με πλήγωσες τόσο βαθιά. Με πλήγωσες τόσο βαθιά. Θα κλάψεις μια μέρα κι εσύ μικρά. Οι τελευταίες εξελίξεις, ο χωρισμός και η συμπεριφορά κοντινών του ανθρώπων αλλάζουν ριζικά τη διάθεση και τον προσανατολισμό του Στέλη. Τώρα συνειδητοποιεί περισσότερο από κάθε άλλη φορά ότι όσοι τον περιτριγύριζαν μοιαζόντουσαν μόνο για τον Καζαντζίδη και καθόλου για το Στέλιο, και πληγώνεται. Σιγά σιγά κλείνεται στον εαυτό του και δύσκολα εμπιστεύεται τους γύρω. Στα μέσα του 1968, ο Στέλιος Καζαντζίδης ανοίγει την πόρτα της δισκογραφίας στον Χρήστο Νικολόπουλο και η συνεργασία τους φέρνει τον νεαρό συνθέτη κοντά στα εκατομμύρια των θαυμαστών του. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου έχουν χτίσει φωλιά μέσα στο έρημο κι άδειο μας σπίτι όσο λείπεις μακριά. Νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου μου κρατούν συντροφιά. Γύρω
γύρισε γλυκιά μου στην αγκαλιά μου, στα βάσανά μου. Μη μ' απαρνηθείς.